Δυτικά τόμ στην υπηρεσία των Ουκρανών καίγονται σε όλο το μήκο του μετόπου, καθώ οι ρωσικέ δυνάμει έχουν λάβει εντολή να προσβάλλονται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Στο βίντεο, ένα M113 με 8 άτομα βλήθηκε από αιωρούμενο πυρομαχικό ρωσικό Λάνσετ και καίγεται ενώ πλήρωμα και ομάδα μάχη σκοτώθηκε ακαριαία σε ένα δρόμο ανατολικά του Μπάκμουτ κατά τη διάρκεια τη ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε από την Κυριακή το βράδυ οι Ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκρούσουν την ευρύτερη σέκταση ρωσική επίθεση στους τομείς της Κουπιάνσκ, της Λίμαν, του Μπακμού, της Αντβίβκα και της Μαρίνκα, όπου 24 ρωσικά τάγματα συμμετείχαν στη μεγαλύτερη επίθεση του τελευταίου μήνα, στην οποία συμμετέχουν και 50 άρματα μάχης τα 72 Β3 στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Στο Μπάκμουντ οι μάχες είναι πλέον συγκρούσεις εκαθάρισης στο κέντρο της πόλης και στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου ακόμα υπάρχουν περί τους 2.000 Ουκρανούς στην ουσία μελοθάνατοι, αν δεν καταφέρουν με κάποιο τρόπο να του ενισχύσουν οι Ουκρανοί. Στο Κουπιάνσκι οι Ουκρανοί έχασαν έως και 30 οπλίτες, τρία τεθωρακισμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και ένα οβιδοβόλο των 122 χιλιοστών D3 και έξι ομάδες Ουκρανικών DRG στη λίμανη ανακατάληψη της οποίας έχει μετατραπεί σε ζήτημα τιμής για το ρωσικό στρατό, οι Ουκρανοί έχασαν έως και 100 άτομα προσωπικό, δύο τεθωρακισμένα οχήματα, τέσσερα φορτηγά, ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο Ακατσίγια και ένα οβιδοβόλο Ντιτρία. Επίσης, η ρωσική επίθεση εξόντωσε πάνω από 210 δεκαοπλίτες, τρία τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τρία τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, τέσσερα αυτοκίνητα, τρία φορτηγά, ένα οβιδοβόλο MSTAV, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Στο μέτωπο έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι βόμβες FAB 200 με τις νέες συλλογέ κατεύθυνση με λέιζερ που έχουν κυριολεκτικά ρημάξει τις ουκρανικές συγκεντρώσεις δυνάμεων. Όλα αυτά είναι αναμονή πάντα της εμφάνισης των γερμανικών Λιώδιο Α6, Α5, Α4 και βρετανικών Challenger 2 στο πεδίο των μαχών. Εκεί θα κρυθούν πολλά. Η ικανότητα ή όχι των Ρώσων να καταστρέψουν τα δυτικά προηγμένα άρματα μάχης τρίτης γενιάς.